Του επί προσωπικού, εγώ ως δικηγόρος, αυτό που υποστήριζα εξακολουθώ να το υποστηρίζω. Και εκείνοι που ξέρουν γιατί ήταν δικηγόροι και με άκουγαν, άκουγαν να λέω ότι αυτή η σφορά που είχε αυτή την πηγή πρέπει να βρούμε τρόπο, από το 2008 το λέω αυτό, από το 2008, να βρούμε τρόπο προστασίας, διότι ως αγγελιώσιμο προωθείται η κατάργησή του από τότε ακόμα και είναι γνωστό αυτό και θα έπρεπε να κατοχυρώσουμε αυτόν τον πόρο με έναν τρόπο ασφαλή. Να περάσει στον ΚΕΔΕ, να περάσει μέσα από διάφορες ρυθμίσεις σαν εισφορά στον ΕΔΕΑΠ. Διότι δεν εμφανιζόταν ως εισφορά, αλλά ως πόρος που άλλοι κατέβαλαν, αντί να είναι εισφορά από τα έσοδα των επιχειρήσεων. Και αύριο το πρωί θα κάνουμε ίσταλη προσπάθεια, ώστε έτσι όπως ακριβώς δημιουργήθηκε το αγγελιώσιμο σε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, να επέλθει αυτή η συμφωνία εκ νέου αύριο και να υπάρξει αυτή η εισφορά πλέον και όχι έτσι όπως ήταν, κάτι που πάλευα τόσο καιρό να πείσω τις ενώσεις να υιοθετήσουν από το 2008, επιχειρώ για τελευταία φορά και τώρα και στη διάρκεια αυτών των μηνών που προηγήθηκαν επιχειρούσα επίσης να πείσω τις ενώσεις να κάνουν αυτό που αύριο καλούνται και προσέρχονται αύριο στη συσκεψευτή για να το κάνουν. Επομένως, μην επιχειρείτε με μένα, κύριε Γεωργιάδη, και κανείς να συκοφαντεί τη δράση μου είτε ως δικηγόρου είτε από αυτή την ιδιότητα που τώρα ασκώ. Και αφήστε τα αυτά, γιατί εξήγησα γιατί είναι προβοκάτσια, γιατί δεν απέστην από τις θέσεις τις οποίες εκπέφτεσαι ως δικηγόρος ποτέ. Και αυτό υποστηρίζω και τώρα. Παρεκτείτε αν δεν περάσει. Θα παρεκτείτε, κύριε Υπουργέ, αν δεν περάσει. Ευχαριστώ. Που θα γίνει, θα νομοθετήσω.